Rockers New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου. Γεια σας, είμαι ο Τάσος Περόγλης από το Star Walkers New Generation. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα για να σας παρουσιάσουμε το καινούργιο κινητό της Sony πλέον, γιατί δεν σταμάτησε να κυκλοφορούν, να βγαίνουν τηλέφωνα δηλαδή με Sony Ericsson ονομασία. Και είναι μόνο Sony, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η Ericsson υπάρχει, αλλά είναι από πίσω και δεν φαίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το κινητό αυτό, Sony Xperia S, καταπληκτικό design, σε λευκό χρώμα το έχουμε εμείς εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι το σύμβολο ακόμα υπάρχει, δηλαδή δεν θα σταματήσει να βγαίνει Sony κινητό πλέον χωρίς αυτό το σύμβολο, κανονικά. Καταπληκτικό design, καινούριο, ολοκένουργιο, πλαστικό. Ματ βέβαια, δεν είναι δηλαδή από το πλαστικό τελείως fake πλαστικό, είναι πλαστικό ματ, το οποίο εδώ πέρα το καπάκι βγαίνει και υπάρχει, την μπαταρία δεν μπορούμε να τη δούμε, παίρνει mini micro mini κάρτα SIM, δεν παίρνει δηλαδή την κλασική SIM, βάλουμε και το καπάκι, απλά το σέρνουμε εδώ έτσι. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα που έχει. Έχει Android 2.3 Gingerbread. Γίνεται αναβαθμίσιμο σε ice cream sandwich. Από ό,τι βλέπουμε και εδώ πέρα στο κουτί του, δηλαδή μας το λέει. Λοιπόν, έχουμε επεξεργαστή dual core 1,5 GHz. Αρκετά γρήγορο θα έλεγα. Μνήμη RAM 1 GB. Οθόνη 4,3 inches reality display με mobile Bravia engine. 1280x720 pixels. 342 pixels ανά ίντσα. Και 16 εκατομμύρια χρώματα, συγγνώμη. Μετά από κάμερα έχει 12 megapixel, τη βλέπουμε εδώ πέρα την κάμερα. Sony Enchrome R, LED flash, εδώ πέρα αυτό είναι το LED flash ακριβώς από κάτω. 16p digital zoom, autofocus και image stabilizer. Λοιπόν, δεύτερη κάμερα που είναι εδώ μπροστά, ακριβώς μπροστά μας. 1,3 megapixels, τραβάει HD βίντεο σε 1200x700 pixels, ενσωματωμένη μνήμη 32 GB, πολύ καλή χωρητικότητα για Android smartphone, κάρτα μνήμης έξτρα δεν θα πάρει, διότι εντάξει αρκετά είναι τα 32, Wi-Fi, DLNA, GPS, Bluetooth, micro USB, το οποίο είναι εδώ πέρα και πρέπει να ανοίξεις αυτό εδώ το πορτάκι για να το δεις, το microSD, NFC, το NFC θα μιλήσουμε τι είναι αυτό το NFC στη συνέχεια όταν θα μπούμε μέσα στο σύστημα το software, και microHDMI, όπα μισό λεπτάκι το καπάκι εδώ πέρα δεν έχει κλείσει καλά, λοιπόν HDMI εδώ πέρα, microHDMI, το οποίο και αυτό έχει πορτάκι, το δούμε τώρα αμέσως, να το, εδώ είναι. Και επίσης έχει και radio FM, έτσι όπως όλα τα Android κινητά. Είναι λίγο δύσκολο, θέλει ψάξιμο τώρα αυτό. Να το δω. Λοιπόν, X-Loud, Surround Sound, Clear Audio, Clear Bass, παίζει με equalizer δηλαδή, ενισχύει στα μπάσα. Μπαταρία 1750 mAh, διαστάσεις 128x64x10,6 χιλιοστά, βάρος 144 γραμμάρια, αρκετά ελαφρύ θα έλεγα. Και χρώματα βγαίνει σε λευκό και σε μαύρο. Το μαύρο είναι όλο μαύρο, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα στα πλάγια, στα δεξιά, καθώς βλέπουμε το κινητό στα δεξιά ακριβώς, βλέπουμε το volume, το οποίο είναι εδώ πέρα ακριβώς, και το κουμπί για τη φωτογραφική μηχανή, το οποίο όταν το πατάς βγάζει κατευθείαν φωτογραφία. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, κατευθείαν όμως φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βρίσκονται τα κουμπιά αρχική, για να πας στην αρχική σελίδα, για να πας στο πίσω μέρος, δηλαδή στην πίσω σελίδα ό,τι βρισκόσουν προηγουμένως, και εδώ πέρα για να πας στο μενού της εφαρμογής ή όπου αλλού βρίσκεσαι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η κάμερα και το LED, όπως είπαμε, το μεγάφωνο, πολύ δυνατό μεγάφωνο, πάρα πολύ καλό. Design από εδώ πέρα το πλαστικό, πραγματικά έχει εντυπωσιάσει κόσμο αυτό, μπορείς να δεις από μέσα, πρωτότυπο θα έλεγα, εντάξει. Και μόνο σαν ιδέα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, έχουμε βάλει και προστατευτικό οθόνη εδώ πέρα για τις οθόνες αυτές, γιατί είναι πολύ καλές οθόνες και εντάξει, τις προσέχουμε όσο να είναι. Βέβαια και εμείς δεν μας βολεύει εδώ πέρα αυτό, το μισούμε και εμείς αυτό, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαστικά για την προστασία της οθόνης είναι απαραίτητο. Λοιπόν, το logo της Sony, το κλασικό της Sony, το παλιό της Sony, όπως ακριβώς ήταν πάντα, βλέπουμε εδώ πέρα.
Ωραίο design, καταπληκτικό, άσπρο χρώμα, τέλειο. Λοιπόν, τώρα, όταν το ανοίγουμε, πατάμε δηλαδή το κουμπί on-off εδώ πέρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω, εδώ πέρα βρίσκονται και τα ακουστικά επίσης, on-off, μας βγάζει σε αυτήν στην αρχική για το ξεκλείδωμα, το οποίο είναι το κλασικό της Sony Ericsson, έτσι ξεκλείδωμα εδώ και απενεργοποίηση ήχου και ενεργοποίηση ήχου, αλλά το βάζουμε στα θόρυβα και αυτά, ώρα ψηφιακό ρολόι, και επίσης ανάβουν μπλε φωτάκια, μπλε LED φωτάκια, τα οποία είναι, βρίσκονται για να βλέπουμε την οθόνη, το πίσω και το μενού της εφαρμογής, το οποίο μπαίνεις μέσα και είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα, βλέπουμε. Τα widget δεν τα έχουμε πειράξει καθόλου, είναι όπως μας τα έχει δώσει η εταιρεία από μόνη της. Δεν έχουμε αγγίξει τίποτα, για να το δείτε κι εσείς. Το live wallpaper από πίσω, καθώς θα κινείται, άμα πάτε από τη μία σελίδα στην άλλη της αρχικής σελίδας, θα δείτε ότι κουνιέται και αυτό πάρα πολύ. Βέβαια, κάθε φορά που το πατάτε αλλάζει και αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα μας έχει ένα φάκελο με τα πολύ μέσα, συλλογή music player, ραδιόφωνο και κάμερα. Μετά έχει το Play Store. Βέβαια, εσείς όταν το πάρετε, όταν το πρώτο ανοίξετε, θα σας έχει κανονικά το market δηλαδή της Google, και μετά, αμέσως μετά, θα γίνει σε Play Store αναβάθμιση για να έχετε, όπα μισό λεπτάκι, για να έχετε το Google Play της Google, έτσι, όπως πάντα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα βλέπετε τα κουμπιά, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων. Ναι, για να πατήσεις τα κουμπιά το πίσω και την αρχική οθόνη, δεν πατάς πάνω, διότι αυτό είναι... εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πως κανονικά θα πρέπει να το κάνουν, να το πατάς πάνω, αλλά επειδή είναι πλαστικό και μέσα υπάρχει μόνο LED φως, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, το έχουν βάλει σε αυτές τις τρεις τελίτσες από πάνω ακριβώς που βλέπετε, εδώ πέρα, μία, δύο, τρεις, και πρέπει να πατάς εκεί πέρα. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερες, διότι κάθε φορά που το πατάς δεν το πιάνει κατευθείαν, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, η αλήθεια είναι, πρέπει να, δηλαδή, να εξασκηθείς αυτό. Λοιπόν, για να προσθέτεις widget, πολύ απλά κρατάς κρατημένο σε ένα κενό χώρο που δεν υπάρχει τίποτα, βάζεις widget, εφαρμογές, φτιάχνεις φάκελο, συντομεύσεις, τα πετσαρίες και θέματα. Λοιπόν, τα θέματα του είναι πολύ εντυπωσιακά, πραγματικά αλλάζει χρώμα όλο, δηλαδή δεν αλλάζει μόνο θέμα, ας πούμε, μόνο wallpaper εδώ πέρα, άμα δείτε ακριβώς πίσω έχει και το χρώμα, πώς θα φαίνεται δηλαδή αυτό. Gold, έχει διάφορα χρώματα. Συνεχίζουμε με την παρουσίαση, εδώ πέρα τα πετσαρίες, ζωντανές τα πετσαρίες, τι θέλουμε, συλλογή, τα πετσαρίες Xperia, δηλαδή αυτά που μας δίνει η εταιρεία. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές, πολύ καλές, θα έλεγα, οι ταπετσαρίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εφαρμογές, για τις ρυθμίσεις πρώτα απ' όλα, να πάμε να δούμε. Έχει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, έχει εδώ πέρα το Xperia πρώτο, μας λέει Facebook στο Xperia. Το πατάμε και κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις για το Facebook που μας δίνει το Xperia από μόνο του. Πληροφορίες χρήσης, ρυθμίσεις ίντερνετ. Έχουμε και συνδεσιμότητα για Wi-Fi, για Wi-Fi εδώ πέρα, USB και τα λοιπά. Ασύρματο και δίκτυο, Wi-Fi, Bluetooth, NFC εδώ πέρα. Το NFC λοιπόν είναι αυτό που έχει και το Samsung Galaxy Nexus S και το Samsung Galaxy Nexus, το οποίο όταν το συνδέσεις, όταν το ακουμπήσεις δηλαδή πλάτη με πλάτη ένα κινητό, μπορείς να μοιραστείς ιστοσελίδες και διάφορα links, ας πούμε, στο internet, στο market και σε πολλά άλλα. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίσεις Bluetooth και τα λοιπά εδώ πέρα, όπως όλα τα Android κινητά, ρυθμίσεις κλήσεις, έχουμε εδώ πέρα προσθήκη κλήσεις, εφραγή κλήσεων. Εντάξει, δεν αλλάζει εδώ πέρα τίποτα. Προβολή τώρα, Mobile Bravia Engine, είναι δηλαδή βελτίωση την ποιότητα φωτογραφιών και βίντεο, μας το λέει εδώ πέρα και το ίδιο κινητό κιόλας. Αυτό είναι σε περίπτωση που θέλετε να δείτε φωτογραφίες με καλύτερη ποιότητα, είναι αυτό εδώ. Τώρα είναι ανοιχτό βέβαια, θα δούμε και μετά φωτογραφίες. Φωτεινότητα τώρα, δεν έχει αυτόματη φωτεινότητα και αυτό μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί λογικά δεν θα υπάρχουν φωτοκύτταρα. Δηλαδή όταν υπάρχει η επιλογή αυτόματη
αυτόματος φωτισμός, υπάρχει και φωτοκύτταρο. Όταν είναι σκοτάδι, χαμηλώνει ο φωτισμός για να μην τυφλώνεσαι, και όταν έχει πολύ φως, δυναμώνει ο φωτισμός για να μπορείς να βλέπεις καλύτερα. Λοιπόν, μετά έχουμε τοποθεσία και ασφάλεια, χρήση ασύρματοδικτύων, GPS κτλ. Να βλέπετε τώρα εδώ πέρα το κουμπί, πρέπει να το πατήσεις ακριβώς για να γυρίσεις πίσω. Έχουμε τις εφαρμογές μας εδώ πέρα, άγνωστες πηγές, διαχείριση εφαρμογών, πολύ γρήγορο τηλέφωνο, λογαριασμοί και συγχρονισμός, όπως σε κάθε Android αυτό υπάρχει, απόρριτο, αποθηκευτικός χώρος, βλέπουμε εδώ πέρα. Συνολικός χώρος 25,80 γίγα. Αυτό το λέει επειδή έχει μέσα και τα Android, γι' αυτό σας λέει 25,80 γίγα και δεν σας λέει 32, διότι και τα Android είναι πολύ βαρύ λογισμικό και πραγματικά χρειάζεσαι τρομερά smartphones για να μπορούν να το παίξουν στις ανάλογες ταχύτητες που εσείς χρειάζεστε. Λοιπόν, αποθηκευτικός χώρος βλέπουμε εδώ τώρα, το είδαμε αυτό. Γλώσσα και πληκτρολόγια. Πληκτρολόγιο κινέζικων Xperia. Εντάξει, τώρα αυτό άμα θέλετε να το βάλετε έτσι για πλάκα, να το δείξετε. Είσοδος έξοδος φωνής. Πάμε να δούμε λίγο κάτι που νομίζω ότι δεν είδαμε. Είναι ο ήχος. Εδώ πέρα είναι η επιλογή X-Loud. Είναι για καλύτερη ποιότητα ήχου. Λειτουργία σίγαση, δόνηση, ένταση ήχου, ήχος κλήσεων, τηλεφώνου, ήχος ειδοποίησης. Έχει διάφορα σχόλια, δηλαδή άμα έρχεται σχόλια από το Facebook, ας πούμε μια ειδοποίηση από το Twitter ή κάτι τέτοιο. Ήχος κλείδωμα οθόνης. Λοιπόν, αυτά από τις ρυθμίσεις εδώ πέρα. Πάμε να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο τηλέφωνο. Εδώ πέρα τώρα επαφές και τηλέφωνο. Είναι μία εφαρμογή στην ουσία, απλά χωρίζεται σε δύο συντομεύσεις. Δηλαδή είναι οι επαφές. Εδώ πέρα μας δίνει από κάτω τρεις επιλογές, τηλέφωνο και αγαπημένα. Και ακριβώς το ίδιο στο τηλέφωνο μας δίνει και εδώ. Δηλαδή τηλέφωνο, επαφές και αγαπημένα. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει καθόλου. Μηνύματα εδώ πέρα βλέπουμε. Music player, καταπληκτικός player θα έλεγα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο του από το μεγάφωνο, που είναι και αυτό εξίσου καλό. Τώρα βέβαια μπορεί να μην ακούτε καλά, διότι έχω βάλει μικρόφωνο, δεν είναι το μικρόφωνο της κάμερας, έχω βάλει ειδικό μικρόφωνο για να μην πιάνει χώρο εξωτερικό, βέβαια. Και έτσι εδώ πέρα αλλάζεις κομμάτι. Η μουσική μου έχει εδώ πέρα τα κομμάτια. Λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα θα δούμε αυτό που ακριβώς ήθελα να σας πω. Είναι ισοσταθμιστής, ο οποίος μπορείς να παίξεις με equalizer. Και σου δίνει διάφορες επιλογές, τις οποίες έχει φτιάξει από μόνο του, σας έχει εταιρεία, δηλαδή σας έχει δώσει διάφορες επιλογές δικές της. Pop, jazz ας πούμε εδώ πέρα, να βάλουμε να πατήσουμε OK, βλέπετε αλλάζουν τα equalizer, μπορείς να κόψεις, έχεις 5 επιλογές για τα equalizer, να αφαιρέσεις άμα θες τους 400 κύκλους, τους 1000 κύκλους, 2500 κύκλους, 6000 κύκλους και 16000 κύκλους. Εδώ πέρα κάνεις πρόσθεση στα μπάσα, αναλόγως άμα ακούσε στέρεο σε ηχοσύστημα με monitor ας πούμε δυνατά, το οποίο μπορεί να ακούει από την τηλεόρασή σας άμα τη συνδέσετε στο HDMI ας πούμε, το πατάμε εδώ πέρα να ενεργό, OK, και γυρνάει αυτομάτως πίσω. Πολύ καλό ήχο, δυνατό ηχείο. Θα έλεγα καταπληκτικό. Η μουσική δεν σταμάτησε να παίζει, εννοείται, όπως όλα τα κινητά. Πρέπει να μπεις μέσα να πατήσεις pause. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και τη συλλογή. Το οποίο αυτό, εντάξει, η συλλογή είναι όπως όλα τα καινούργια τώρα πια smartphones που βγαίνουν. Δηλαδή, τουλάχιστον το έχω δει σε πάρα πολλά τηλέφωνα να έχουν αυτό εδώ το μενού. Το έχω δει σε LG, το έχω δει σε Samsung Galaxy S2. Παντού το έχω δει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φαίνονται και οι εικόνες. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικά γραφικά έχει αυτή η οθόνη. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Πολύ ωραία γραφικά. Βέβαια τώρα κοιτάξτε να δείτε, μέσα από την κάμερα δεν φαίνεται 100%, δεν βγαίνει 100% η απόδοση. Μπορείτε να πάτε να το δείτε σε ένα από τα καταστήματα τηλεφωνίας που υπάρχουν, έτσι ώστε να το δείτε και από live τις εικόνες. Επίσης παίζει και βίντεο εξίσου καλά. This is
πολύ καλό ηχείο από ό,τι ακούτε τώρα. Εντάξει, δεν βγαίνει και 100% η απόδοση. Πάμε άλλο ένα βιντεάκι το οποίο μας έχει, μας έχει βάλει εδώ πέρα η εταιρεία η Sony. Πολύ καλός, πολύ καλή εικόνα, πολύ καλή απόδοση. Bravia Engine λοιπόν, εικόνα καταπληκτική. Το κουμπί, εντάξει, θέλει λίγο προπόνηση, αλήθεια είναι, αλλά θα το βρείτε, εντάξει, δεν πειράζει, αυτό είναι το λιγότερο απ' όλα. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα έχουμε ξυπνητήρι. Εντάξει, στο ξυπνητήρι τώρα είναι όπως όλα τα κινητά, δεν έχει τρομερές διαφορές. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την κάμερα, πραγματικά έχει πάρα πολλές διαφορές. Η κάμερα εδώ πέρα έχει κρατήσει κάτι παρόμοιο με το Samsung Galaxy S2. Έχει κρατήσει μόνο το κουμπί εδώ πέρα που είναι για να πατήσει την οθόνη και εδώ πέρα που το αλλάζει από φωτογραφική σε κάμερα. Επίσης αλλάζει και το μενού, ας πούμε εδώ πέρα είναι... να το άμα βάζεις το κουμπί εδώ πέρα θα δούμε, το αλλάζω σε κανονικό. Ας πούμε, γιατί προηγουμένως ήταν σε autofocus, δηλαδή αναγνωρίζει κινήσει auto εδώ πέρα. Μετά πάμε μπρος κάμερα, το οποίο είναι η μπροστινή κάμερα, νατική κάμερά μας που σας βγάζουμε βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι η μικύκλιο πανοραμική λήψη 3D, το οποίο όταν το πατήσετε θα πρέπει να κάνετε αυτήν ακριβώς την κίνηση εδώ πέρα και μετά μπορείτε να το δείτε 3D το χώρο όπου βρίσκεστε. Υπάρχει τρεις διαφορετικές επιλογές. Αυτό είναι εδώ το 3D, σάρωση πολλαπλών γωνιών. Είναι για να δείτε μια φωτογραφία 3D. Όχι για να κάνετε αυτό το πράγμα και πάλι, δηλαδή γίνεται μετατόπιση αργά την κάμερα από αριστερά σε δεξιά, αλλά όταν βλέπεις μια εικόνα, να σας βάλω τώρα εδώ μια εικόνα, νομίζω ότι είναι αυτή, δεν είμαι σίγουρος, όχι δεν είναι αυτή, μισό λεπτάκι, επειδή το δοκίμασα κιόλας και η αλήθεια είναι πως είναι πολύ εντυπωσιακό. Να το, είναι αυτό εδώ, το οποίο όταν γυρνάω το τηλέφωνο βλέπετε είναι λες και είναι ζωντανή εικόνα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Βέβαια, κούνησα λίγο και εγώ την κάμερα, γι' αυτό κουνιέται εκεί πέρα ο υπολογιστής. Αυτή είναι η Άννα Μαρία, την καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα την καρέκλα. Μπροστά αυτό εδώ το μαύρο είναι η καρέκλα. Βλέπετε ακριβώς πώς πάει. Φαίνεται, λες και είναι 3D, λες και είναι παράθυρο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και το άλλο είναι 3D, το οποίο πανοραμική λήψη. Αυτό εδώ πέρα το 3D τώρα τι γίνεται, όταν το κάνετε από αριστερά σε δεξιά φαίνεται σαν βίντεο, βγαίνει σαν βίντεο, δηλαδή πατάτε play και σας το κάνει μόνο σας. Το άλλο το βλέπετε σαν εικόνα πλατιά και πρέπει να κάνετε zoom να τη δείτε εσείς, να δείτε την αρχή μέχρι το τέλος την εικόνα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και τα mail μας, Play Store, Facebook, ημερολόγιο, χάρτες, Gmail. Να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Track ID, το οποίο αυτό το κατέβασα εγώ από το Market. Λοιπόν, στο Market τώρα, στο Play Store, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, όπως και σε όλα τα Xperia, έχει εδώ πέρα την κατηγορία Sony, στην αρχική σελίδα εδώ πέρα, που θα δείτε, όπα, συγγνώμη, όπα, εδώ πέρα, θα δείτε Sony, και έχει τις εφαρμογές που σας προτείνει η ίδια η εταιρεία, επίσης αυτό βγαίνει και σε widget, που είναι ακριβώς εδώ, λήψη εφαρμογών. Όταν μπείτε μέσα σε αυτήν εδώ την εφαρμογή, θα μιλήσουμε και με αυτήν τώρα αμέσως. Είναι οι εφαρμογές που σας προτείνει η ίδια η εταιρεία να κατεβάσετε στο κινητό σας, οι πολύ καλές εφαρμογές. Αυτές υπάρχουν και στο Play Store σε αυτήν την κατηγορία και αυτή η εφαρμογή υπάρχει εννοείται και σαν εφαρμογή, εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Να το. Αυτό εδώ είναι, Recommender λέγεται. Το έχει εδώ ειδήσεις, έχει διάφορα εφαρμογές και παιχνίδια σας προτείνει κυρίως. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και την εφαρμογή Tuning Radio, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε και σε Windows Phone, υπάρχει και σε Android και για iPhone, για να μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε smartphone έχετε. Υπάρχει και το Play Now, το οποίο είναι της εταιρείας της Sony πάλι, και έχει μέσα διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε πάρα πολλά παιχνίδια, έχει και διάφορα κομμάτια τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
κάμερα 3D, το οποίο δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε, από αυτήν την εφαρμογή, από την συνηθισμένη την κάμερα, απλά σας βγάζει κατευθείαν στην εφαρμογή μη κύκλιο πανοραμική λήψη 3D, για να μην μπαίνετε μέσα στην κάμερα και το κάνετε αυτό. Να συντόμευση, σαν συντόμευση είναι, εντάξει. Και όλα αυτά εδώ πέρα τα έχουμε κατεβάσει εμείς. Όταν θέλετε να διαγράψετε τώρα μια εφαρμογή, πολύ γρήγορος τρόπος είναι να πατήσετε αυτό εδώ το κουμπί, το οποίο βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη γωνία, και βγαίνει πάνω από κάθε εφαρμογή ένα χ. Μισό λεπτό να εστιάσει η κάμερα. Ένα χ, το οποίο αυτό, όταν το πατήσετε, κατευθείαν σας ρωτάει άμα θέλετε να κάνετε κατάργηση. Εμείς θα κάνουμε ακύρωση βέβαια. Λοιπόν, επίσης, ταξινόμηση. Προσαρμοσμένη ταξινόμηση αλφαβητικά, μεγαλύτερη χρήση, εγκαταστάθηκαν πρόσφατα. Έτσι πάει όλο το μενού εδώ πέρα, βλέπετε, θα το είδατε κιόλας. Έχει και το McAfee Antivirus Security, Astro File, το έχει από μόνο του όλα αυτά. Ό,τι δεν σας βγαίνει με χ, σημαίνει πως είναι μερικές εφαρμογές που τις έχει βάλει από μόνη της η εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορείτε να τις διαγράψετε. Album 3D εδώ πέρα. Είναι αυτές εδώ τις 3D φωτογραφίες που πήρα προηγουμένως. Μου τις έχει όλες συγκεντρώσει σε μια εφαρμογή, πολύ καλή. Και πάμε να δούμε τώρα και ένα παιχνίδι, να δούμε πώς φαίνεται. Να κάνω και λίγο zoom εδώ στην κάμερα. Να δούμε πώς φαίνονται τα γραφικά τους. Πολύ καλά γραφικά, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα βλέπουμε. Πάμε στο play, να χαμηλώσουμε κιόλας, το μήχο δεν χρειάζεται. Πάμε να παίξουμε εδώ πέρα που είναι εύκολο. Βλέπετε ότι εδώ πέρα στα Angry Birds ειδικά, δηλαδή χρειάζεται να κάνει zoom. Είναι τόσο εύκολο να δεις τόσο πλατιά η οθόνη, που μπορείς να δεις πολύ εύκολα να ρίξεις τον εχθρό, δηλαδή δεν κάνεις... Α, δεν γίνεται και zoom εδώ πέρα τώρα, γιατί είναι τόσο μεγάλη οθόνη που δεν γίνεται όντως στο αυτό. Ρίχνεις εδώ λοιπόν. Πολύ καλά. Είναι καινούργια εφαρμογή, Angry Birds στο space, στο διάστημα. Σας συνιστώ να την κατεβάσετε, πολύ καλή εφαρμογή. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Και έχουμε... Τι άλλο τώρα πρέπει να σας δείξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα τα widgets που σας βάζει είναι μουσική και βίντεο. Δηλαδή τι έχει βάλει κάποιος, ας πούμε, στο Facebook. Ποιο βίντεο έχει βάλει τελευταίο. Τι αρέσει, σχόλια, κουλουμπού. Πάμε και πίσω. Εδώ πέρα είναι οι εφαρμογές. Οι φωτογραφίες, συγγνώμη, και τα βίντεο που έχετε τραβήξει τελευταία, σας τα δείχνει εδώ πέρα σε μια βιβλιοθήκη 3D. Πολύ καλή ιδέα αυτό να το κάνουν έτσι. Μισό λεπτό να κάνω και λίγο ξεζούμ την κάμερα. Εδώ πέρα. Πηγή ειδήσεων, ας πούμε, εδώ πέρα στο Facebook, κυρίως γιατί έχω κάνει σύνδεση μόνο με το Facebook. Εδώ πέρα είναι τώρα για τον καιρό. Τοποθεσία τώρα να βάλουμε Αθήνα. Να δούμε ακριβώς τι θα γίνει τώρα, γιατί και εγώ αυτό δεν το έχω δει, αλήθεια είναι. Ελλάδα, Αττική, Γεωργία. Τι είναι το Γεωργία τώρα. Ωραία, και ερχόμαστε εδώ τώρα. Έχω διάφορες ρυθμίσεις. Κλίμακα, μέτρηση θερμοκρασίας, χρονικό διάστημα ενημέρωσης. Κάθε μία ώρα πατάμε ολοκληρώθηκε και μας έχει εδώ πέρα το widget του καιρού. Αθήνα 15 βαθμούς έχουμε εδώ πέρα. Παρασκευή. Όταν το πατάμε βγαίνει μπροστά στην οθόνη και μας δείχνει αναλυτικά τι γίνεται, δηλαδή ημέρα, νύχτα, τι έχει Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, τι βαθμούς θα έχει. Πολύ καλή ιδέα αυτό. Επίσης βγαίνει εδώ πέρα ρυθμίσεις από ό,τι είδατε. Εδώ πέρα το κουμπί ρυθμίσεων πάνω. Εδώ πέρα τώρα για να απενεργοποιήσεις Wi-Fi, Bluetooth, συντόμευση, γρήγορα widget, για να μην μπαίνεις μέσα από τις ρυθμίσεις και τρέχεις τώρα, γιατί εντάξει τώρα θες να κάνεις μια δουλειά, Bluetooth να το απενεργοποιήσεις γρήγορα. Λοιπόν, Sony Ericsson, Sony Σκέτο, συγγνώμη, Xperia S, καταπληκτικό τηλέφωνο. Εδώ πέρα βλέπουμε και το μενού του. Θα γίνει σε λίγο καιρό αναβάθμιση στο Android 4. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξουμε επίσης και με το HDMI πώς συνδέεται και πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Star Walkers New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κινητό μας στο Sony. Βγάζουμε το πλαστικό, το οποίο βρίσκεται, το προστατευτικό καπάκι, το οποίο βρίσκεται για το HDMI, το mini HDMI. Φέρουμε εδώ πέρα και το καλώδιο, το έχουμε συνδέσει ήδη στην οθόνη μας το καλώδιο, για να σας το δείξουμε.
Λοιπόν, να κάνουμε και ένα zoom. Λοιπόν, το συνδέουμε απλά εδώ πέρα έτσι. Ερχόμαστε, βάζουμε HDMI input. Πατάμε OK. Λοιπόν. Λοιπόν, αν δεν ανοίξουμε το κινητό, η οθόνη δεν έχει τίποτα. Διότι το κινητό δεν δείχνει τίποτα. Ό,τι δείχνει η οθόνη του κινητού θα βγαίνει και στην οθόνη κατευθείαν της τηλεόρασης, οθόνη υπολογιστή, αναλόγως τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε, ακόμα δεν βγαίνει τίποτα, βλέπετε. Πάνω, ξερωτάκι. Ναι, δεν είχε συνδεθεί καλά γι' αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν, με το που το ανοίγουμε τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Μας έχει βγάλει αυτό το μενού, συγγνώμη. Μας έχει βγάλει αυτό το μενού εδώ πέρα, το οποίο φαίνεται και στο τηλέφωνο κατευθείαν. Κουνάμε εδώ πέρα δεξιά και αριστερά από το τηλέφωνο. Εδώ βλέπουμε. Δεξιά και αριστερά από το τηλέφωνο, κουνιέται και εδώ. Μουσική κατευθείαν. Και παίζει από, το οθόνη, από, από την οθόνη τα αρχεία της τηλεόρασης, γιατί περνάει και ήχος και εικόνα από το HDMI. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε προσθήκη εφαρμογής, άμα θέλουμε, για να το έχουμε και εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, ένα οτιδήποτε. Λοιπόν, pause, πατάμε πίσω η αρχική οθόνη, αναλόγως τι θέλουμε. Και βλέπουμε τώρα πως στην αρχική οθόνη μας το έχει έτσι, δηλαδή δεν μας έχει, το έχει γυρίσει όλο προς τα πλάγια. Βλέπουμε εδώ πέρα κατευθείαν ανταπόκριση τέλεια, άψογη ανταπόκριση για κινητό, δεν το συζητάμε, πολύ καλό. Οτιδήποτε κάνουμε τώρα στην οθόνη, οτιδήποτε κουνάμε, ένα widget, κάτι, φαίνεται κατευθείαν εδώ. Πάνω στην οθόνη, όπου τη βλέπετε, μας βγάζει δύο επιλογές όταν κατεβάζουμε την κουρτίνα τον Android. Εδώ βλέπουμε, μας λέει το HDMI συνδέθηκε, για να πατήσετε, για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις HDMI. Δηλαδή άμα πατήσω τώρα θα δείτε εδώ πέρα, πάμε μέγεθος τηλεόρασης, ρυθμίσεις εξόδου βίντεο και διάφορα άλλα, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε εσείς αναλόγως τι σας βολεύει. Έχουμε μετά και αυτό ακριβώς εδώ, μισό λεπτάκι, δεν το πρόλαβα. Πρόγραμμα εκκίνησης τηλεόρασης, δηλαδή με το που τα πατάμε αυτό βγαίνουμε σε αυτό εδώ το μενού, το οποίο βγαίνει σε αυτή τη μορφή. Βλέπουμε, παίζει ένα live wallpaper ακριβώς από πίσω εδώ πέρα, το οποίο πραγματικά είναι καταπληκτικό σαν ιδέα, να μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πάμε μενού λοιπόν, κανονικά το μενού βγαίνει έτσι και οτιδήποτε κάνουμε, κυρίες και κύριοι, οτιδήποτε κάνουμε, βγαίνει σε, αυτό το, σε αυτή την οθόνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα βιντεάκι τώρα. Για να δούμε τώρα, να δούμε αυτό. New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου. Πολύ καλά, πολύ καλά. Φαίνεται πάρα πολύ καλά, καταπληκτικά. Πάμε να δούμε και άλλο ένα. Αυτό είναι τη Sony το βίντεο. Μπορώ να χαμηλώσω και να δυναμώσω από εδώ πέρα και στην οθόνη δεν βγαίνει, σε περίπτωση που παρουσιάζω κάτι, ας πούμε. Πολύ καλά γραφικά. Βλέπουμε και το κινητό από εδώ πέρα πώς φαίνεται. Κατευθείαν βλέπετε ανταπόκριση. Πολύ ωραία γραφικά η οθόνη. Ζωντανά χρώματα, ακόμα και στο HDMI. Βλέπουμε εδώ το τηλέφωνο. Πώς φαίνεται και βλέπουμε εδώ και την τηλεόραση. Λίγες διαφορές, Xperia. Και απλά τώρα άμα θέλετε να βγείτε κατευθείαν από αυτό δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Αν επίσης ξέχασα να σας πω ότι όταν έρχεται μια ειδοποίηση εδώ πέρα στην κουρτίνα, είτε από το Facebook, είτε από το Twitter, είτε από οτιδήποτε, να το καλή ώρα χτύπησε κιόλας, σας ανάβει εδώ πάνω, ακριβώς στο πάνω μέρος του τηλεφώνου, υπάρχει ένα φωτάκι το οποίο δεν φαίνεται και θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Απλά βγάζουμε το HDMI και έρχεται το κινητό στην θέση του κανονικά. Λοιπόν, ας πούμε ότι πάμε να κατεβάσουμε μια εφαρμογή τώρα, θα κατεβάσουμε μια δωρεάν για να σας δείξω τι γίνεται. Πατάω ελλείψη. Πάτησα ελλείψη τώρα.
αποδοχή και λήψη. Είδαμε ότι ο μόλις έδειξε να κατεβαίνει, άναψε το φωτάκι κατευθείαν. Και τώρα νομίζω ότι θα με ξενοδοποιήσει όταν θα γίνει το download. Εγώ βγαίνω το μεταξύ. Αυτό συμφέρει πάρα πολύ, διότι όταν είσαι συγκεντρωμένος σε μια εφαρμογή, αυτό το φωτάκι είναι σαν να σε σκουντάει. Αλλά είναι και πολύ διακριτικό ταυτόχρονα. Θα το δούμε τώρα με το που γίνει η εγκατάσταση. Να το άναψε. Και έχει γίνει και η εγκατάσταση και το download. Δηλαδή μπορούμε τώρα να μπούμε μέσα, να δούμε την εφαρμογή. Πολύ καλό design, πολύ καλό σχέδιο. Πραγματικά ένα από τα καλύτερα τηλέφωνα της Sony που έχει βγάλει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε εδώ πέρα. Το καλό HDMI μας το δίνει από μόνο του micro HDMI, μας το δίνει από μόνο του μέσα από το κουτί. Το κουτί του και εδώ, λίγο μεγάλο βέβαια τα συνηθισμένα, δεν έχει ξαναβγεί τόσο μεγάλο κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα μας λέει και λίγα πράγματα από τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. HDMI, εδώ πέρα βλέπουμε 12 MP κάμερα, 1,5 GHz, Full High Definition, HDMI εδώ, X-Loud βλέπουμε τα πάντα. Καταπληκτικό τηλέφωνο κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Star Walkers New Generation, μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα. Αυτά για το Sony Xperia S. Καταπληκτικό τηλέφωνο, πολύ γρήγορο, τέλειο design. Με το κουμπί εδώ πέρα βλέπετε ακριβώς τι φαίνεται από πίσω. Φαίνεται πολύ καλά. Τώρα που θα ανοίξω και την οθόνη θα φωτίσει κιόλας. Πολύ καλό. Τιμή τώρα μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα είναι 600 ευρώ, αλλά αξίζει τα λεφτά του πραγματικά, δηλαδή ό,τι πληρώνεις παίρνεις και είναι πολύ καλό. Πολύ καλό τηλέφωνο. Αυτά από το στούντιο του Star Walkers New Generation. Να έχετε μια καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και τα λέμε στο επόμενο Hands On. Star Walkers New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.